Λοιπόν, γεια σας παιδιά, check tech now, Κώστας εδώ. Το σημερινό πακέτο αποτελεί ένα μέρος μια σειράς βίντεο τα οποία ονομάζεται βρες το και κέρδισέ το. Είχα την φαϊνή ιδέα να κάνω μερικά short και σιγά σιγά να σας τα βγάζω, με τα οποία σας δείχνω το πακέτο κλεισμένο από παντού, ήταν όπως το που μου έρχεται εμένα, και όποιος μαντέψει τι είναι, ο πρώτος που θα το βρει, να του το δώσω. Το σημερινό πακέτο όντως ένα παιδί το βρήκε, η αλήθεια είναι, θα βάλω τώρα εδώ κάπου display το όνομά του, οπότε αυτός που το βρήκε ας μου στείλει από κάτω σε σχόλιο το email του ή το όνομά του στα social για να μπορέσω να επικοινωνήσω, προφανώς από το λογαριασμό από τον οποίο έγινε το comment που κέρδισε στα short. Οπότε να ξέρετε, από εδώ και πέρα κατά καιρούς θα σας βάζω το βρες το και κέρδισέ το. Όποιος το βρει, με κάποια hint ίσως, το κερδίζει. Οπότε ο σημερινός νικητής θα πάρει το σημερινό πακέτο, αυτό εδώ το φωτιστικό, το οποίο θα το δούμε αμέσως. Λοιπόν, εγώ παρεμπιπτόντως μπήκα, το ξαναγόρασα για μένα δεύτερη φορά, γιατί αυτό θα πάει για ένα παιδί, σας ξαναλέω, αυτός που άφησε το τυχερό σχόλιο. Το όνομά του θα παίζει τόση ώρα display κάπου εδώ πάνω, θα το δείτε. Λοιπόν, οπότε ναι, γιατί όχι, μπείτε, it's free. Βρες το και κέρδισέ το λοιπόν, και ελπίζω να πάει καλά. Τέλος πάντων, ας περάσουμε όμως το unboxing. Θα κάνω unboxing αυτό που θα δώσω δώρο, όπως φαίνεται, μιας και αυτό που παρήγγειλα δεύτερο δεν έφτασε. Λοιπόν, Starry Sky Projector. Εδώ και πάρα πολύ καιρό ήθελα έναν ωραίο projectora, ο οποίος βγάζει εικόνες από γαλαξίες, από διάφορα άλλα τέτοια ωραία κομμάτια του σύμπαντος, πάνω στο ταβάνι, στον τοίχο, οπουδήποτε τέλος πάντων θέλετε. Υπάρχουν πάρα πολλά μοντέλα. Εγώ πήρα αυτό που έχει κοντά στο 25 ευρώ από το Scrooge. Θα σας έχω το link από κάτω σε περίπτωση που το θέλει κάποιος από εσάς. Είναι Starry Sky Projector. Έχει διάφορες τάσεις. Παίζει κιθάρα, κάθεται ο κλαδόν, είναι όρθιος. Τέλος πάντων, είναι ένας μικρός αστροναύτης ο οποίος βγάζει διάφορα όμορφα σχέδια στο ταβάνι. Το κουτί είναι αρκετά απλό. Εντάξει, δεν σε εντυπωσιάζει. Έχω δει διαφορετικά. Πρόσφατα μάλιστα από AliExpress είδα έτριχε στα 18 ευρώ. Αλλά άμα σκεφτείτε ότι αυτό μου ήρθε μέσα σε 2 μέρες και το AliExpress θα πάρει κάνα διτριβδόματο σίγουρα, νομίζω ότι εντάξει, τα 2-3 ευρώ, 4 διαφορά νομίζω το αξίζει. Και αυτό το διάλεξα κυρίως για δύο λόγους. Ένα, γιατί έχει τηλεκοντρόλ. Αν και η αλήθεια είναι το τηλεκοντρόλ που βλέπω εδώ είναι λίγο διαφορετικό από το τηλεκοντρόλ που είχε στην φωτογραφία. Έχει διάφορα εφέ όμως. Έχει αρκετά εφέ. Και δεν το περίμενα να έχει τόσα πολλά πράγματα επάνω. Το μέγεθός του είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι το περίμενα. Οπότε νομίζω ότι καλά διάλεξα το συγκεκριμένο. Ας τον αφήσουμε εδώ λίγο να ξαποστάσει. Έχει τη βάση του μέσα όπως βλέπετε. Και ένα καλώδιο Type-C. Type-C σε USB-A. Okay. Το οποίο φαίνεται και αρκετά μακρύ. Ας ξεκινήσω από αυτό. Ναι, είναι όντως αρκετά μακρύ. Είναι περίπου, να σας πω, 80 εκατοστά παίζει να είναι. Οπότε, ναι, okay, κομπλέ. Μπορεί να μπει σε φορτιστή στο πάτωμα και να μπει σε ένα τραπεζάκι, αν δεν έχετε άλλο. Αρκετά ανθεκτικό φαίνεται. Πολύ καλό. Δικές του μπαταρίες δεν νομίζω ότι έχει. Όπου το χάσαμε. Οπότε ξεκολλάει το κεφάλι. Να, κάτι που ανακαλύπτεις βγάζοντάς το. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, δεν σε εντυπωσιάζει τόσο τρελά με το κατασκευαστικό του. Αν και το κεφάλι του που είναι και προτζέκτορας ο προβολέας φαίνεται ανθεκτικό. Αλλά από ό,τι φαίνεται έχει ένα τζάμι το οποίο βγαίνει. Και από την πίσω πλευρά είναι ο προβολέας και εδώ laser, δεν έχω καταλάβει τι είναι, αλλά τυπικά συνεργάζονται. Από εδώ είναι το καλλιδοσκόπιο. Νομίζω πρέπει να λειτουργεί με τεχνολογία καλλιδοσκοπίου, το οποίο παίρνει φως μέσω LED, αντανακλάει μια ελλειπτική επιφάνεια και η ελλειπτική επιφάνεια όπως το φακό προβάλλεται κάπου προς τα πάνω. Οπότε αυτό εδώ περιστρέφεται. Μισό λεπτάκι τώρα λίγο, γιατί το έχω χάσει τι είναι τι. Okay. Φαίνεται λίγο. Εγώ προσπαθώ να δω αν είναι όντως έτσι ή ήρθε χαλασμένο. Sorry αδερφέ που θα το κερδίσεις, που το κέρδισες, αλλά όπως μου ήρθε το δείχνω και εγώ, ο καψερός.
Μάλιστα. Δεν ξέρω, αν φαίνεται περίεργο το πώς είναι έτσι φτιαγμένο. Γιατί αυτό κανονικά πρέπει να μπαίνει μπροστά. Α, οκ. Έβαλα το κάτω μέρος πρώτα και το επάνω μπαίνει μετά. Μάλιστα. Εντυπωσιακό θα έλεγα ή και όχι. Δεν το λες και το πιο σταθερό πράγμα στον κόσμο. Και έχω την αίσθηση ότι παίζει να είναι... Παίζει να μην είναι και... Ναι, οκ. Μάλιστα, μάλιστα. Εδώ αυτό φαίνεται στερεό. Ότι θα να κάνω μια απόπειρα ξανά. Ας και τα καταφέρω χωρίς να το χαλάσω. Οκ. Μάλιστα. Φαίνεται στερεώθηκε τώρα. Ο Θεός και η ψυχή του θα πω εγώ. Μάλιστα. Έχει από το πλάι φαντάζομαι το on off. Από πάνω έχει επίσης on off. Επίσης έχει και voice. Οκ. Και από πάνω είναι το... Α, έχει με υπέρυθρες. Οκ. Λοιπόν, το στρίβεις όπως θέλεις για να μπορείς να βλέπεις. Οπότε, ναι. Μπαίνει στη βάση, έχει σεληνιακή βάση υποτίθεται, σταθερή η βάση του. Τα χέρια του δεν κουνιούνται, κάποια άλλα έχει διαφορετικά σχέδια. Και εγώ θα περάσω τώρα στο να το βάλω σε λειτουργία. Το καλό είναι ότι, που είναι το Type-C, μπαίνει από το πλάι. Αυτό δεν μου αρέσει, αλήθεια είναι ότι το Type-C μπαίνει από το πλάι. Γιατί τυπικά φαίνεται άσχημο. Δεν φαίνεται αρκετά άσχημο. Αλλά πες ότι συνεργάζεται με αυτό εδώ. Το οποίο μου κάνει εντύπωση είναι η αλήθεια. Έχει και ένα τηλεκοντρόλ, σας το έδειξα. Το οποίο δεν έχει μπαταρίες, αλλά μπορώ να βάλω να δούμε αν λειτουργεί η αρχή χωρίς να το συνδέσω κάπου. Λοιπόν, μετά από ελάχιστο κόπο βρήκα δύο AAA μπαταρίες. Και... Οκ, δεν μπορώ να το βάλω σε λειτουργία, έκτος και άμα... Οκ, από ό,τι φαίνεται δεν λειτουργεί χωρίς να το συνδέσουμε σε πηγή. Οπότε θα χρειαστείτε μία μπρίζα φαντάζομαι σίγουρα. Εκτός και άμα το πατήσω από εδώ. Ναι, οκ. Ναι, ναι, τεστ, ένα. Δεν. Οπότε πάμε να το βάλουμε στην μπρίζα. Φαίνεται ότι φωτίζει, φαίνεται ότι έχει, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει μέσα κάτι φέγγει τέλος πάντων. Αχ, για να δούμε. Το μεταξύ τώρα δεν φαίνεται σχεδόν τίποτα. Αν κλείσω τα φώτα, λέτε να έχουμε κάποια διαφορά. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι είναι ωραίο. Τουλάχιστον ήταν on off έτσι, οκ. Okay. Να το ξεσυνδέσω. Δεν λειτουργεί. Οπότε χρειαζόμαστε σίγουρα, αυτό είναι το πρώτο on-off. Το οποίο μου κάνει εντύπωση γιατί έχει και εδώ on-off. Έχει και εδώ πάνω on-off, το οποίο κλείνει και από πάνω αν θες να το κλείσεις. Και κλείνει και από το πλάι, οπότε αν πατήσω δεν φαίνεται τίποτα. Βλέπετε αλλάζει. Οκ, okay, το τηλεκοντρόλ το δουλεύει, αν πάω να το κλείσω με το τηλεκοντρόλ. Το τηλεκοντρόλ του η αλήθεια είναι για κάποιο λόγο δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται ρεαλιστικά. Οπότε ναι, λοιπόν, έχει διάφορες λειτουργίες, ανταποκρίνεται τεχνικά, αλλά από ό,τι φαίνεται έχει λοιπόν, έχει αυτό. Θα σας το δείξω στον τοίχο, θα σας το δείξω στον τοίχο, λοιπόν. Θα πατάω και θα βλέπετε. Και μάλλον θα βλέπετε εκεί πάνω. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται. Νομίζω θα το βλέπετε εκεί πέρα. Από ό,τι βλέπετε περιστρέφεται. Οκ. Okay. Λοιπόν, δείτε τώρα, αν πατήσω, εδώ είμαστε, αν πατήσω το LED του, το οποίο πρέπει να στοχεύει από ό,τι κατάλαβα, δηλαδή μπορείτε να το γυρίσετε πάνω κάτω, δεξιά, αριστερά, τέλος πάντων, αν κλείσω το laser, κλείνουν αυτές τις κουκίδες. Οπότε είναι ένα διάσπαρτο laser που θυμίζει πράσινα αστέρια. Οκ, okay. Αν το πατήσω ξανά, κλείνει. Μετά έχουμε το LED, αν πατήσω το LED, κλείνει τελείως, οπότε μπορείς να το απενεργοποιήσεις έτσι. Μπορώ να ανοίξω όμως μόνο το laser και να έχω μόνο τα αστέρια. Φαίνεται εντυπωσιακό. Η αλήθεια είναι αυτό το εφέ που κάνει μου αρέσει πάρα πολύ. Που σημαίνει ότι το καλλιδοσκόπιο που έχει μέσα περιστρέφεται.
Εσείς το βλέπετε λίγο, η κάμερα θα έχει παίξει λίγο λόγω του φωτός έτσι όπως χτυπάει, αλλά από ό,τι βλέπετε περιστρέφεται αρκετά καλά. Το δωμάτιο είναι σκοτεινό, το μόνο φως που έχω πίσω από την κάμερα, αλλά εντάξει, νομίζω μπορούμε να το καταλάβουμε. Και δεν ξέρω αν ανταποκρίνεται, έχει να αλλάξω φωνή ή οτιδήποτε. Red, ok, άρα μπορείς να το κάνεις μόνο κόκκινο. Μπορείς να βάλεις και πράσινο, κόκκινο, πράσινο, πράσινο, κόκκινο. Ωραία, άρα μπορείς να το αλλάξεις σε RGB, σε μπλε, έχει και μπλε. Ok, σε λευκό. Μπορείς να κάνεις συνδυασμό με όλα τα χρώματα ή να τα βγάλεις όλα τα χρώματα. Και έχουμε. Εν τω μεταξύ οδηγίες είχε. Οδηγίες δεν είχε, που σημαίνει ότι πάμε στον αυτόματο. Μάλιστα, μπορείς να το βάλεις να λειτουργήσει για μία ώρα, για δύο ώρες, κάνει εναλλαγές όπως βλέπετε. Να ανοίξουμε το LED, ok, τώρα φέγγει σε τέτοιο, να ανοίξω και τα αστέρια και καλά, ok, ενδιαφέρον. Έχει διάφορα μοτίβα, ok, έχει fade 1, fade 2. Μάλιστα, για να δω, μην κάνω τίποτα. Οκ. Okay. Αυτό είναι ωραίο, έχει κάποιους συνδυασμούς που είναι πάρα πολύ ωραίοι. Το fade 1 είναι λίγο πιο γρήγορο όπως βλέπετε. Και ας πούμε τώρα, έχει διάφορα mode τα οποία μπορείς πάνω από αυτό να τα αλλάξεις από ό,τι βλέπω. Μάλιστα, έχει να ενεργοποιήσεις και με ήχο υποτίθεται, αλλά δεν καταλάβει πως λειτουργεί ο ήχος. Ναι, ναι, τεστ, 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 ένα, 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 δύο, δεν ξέρω αν ακούγεται κάτι σε ήχο σε αυτό. Μπορείς να αυξήσεις την φωτεινότητα υποτίθεται, αλλά ναι, οκ. Okay. Θέλετε να σας πω ρεαλιστικά, καλό είναι, πλάκα έχει, αλλά πάξ, έχει συγκεκριμένα μοτίβα από ό,τι φαίνεται, οδηγίες δεν είχε, μπορείς να το πειράξεις αρκετά μέχρι ένα σημείο, αλλά είναι μετά από ένα σημείο νομίζω γίνεται λίγο μονότονο, δεν ξέρω. Οπότε, ok, εδώ φαίνεται σαν αλλάζει λες και τρέχει στο γαλαξία. Και κατά καιρούς πρόσεξε το να βοσβούν κάποια αστέρια σαν να πέφτουν κάποια αστέρια. Εδώ πέρα νομίζω φαίνεται καλό. Τέλος πάντων, μου φαίνεται πολύ περίεργο. Α, και εντάξει, οκ. Okay. Να κλείσω τα laser γιατί τα laser δεν μου φαίνονται τόσο ωραία. Αλλά αυτό ήταν. Περίμενα να έχει λίγο παραπάνω επιλογές. Να σας πω την αλήθεια. Για 25 ευρώ. Εντάξει, και ταξίζει και δεν ταξίζει. Επίσης όλα μυρίζουν μια πλαστικίλα. Και αυτός εδώ είναι ο μικρός εξωγήινος αστροναύτης, τι είναι αυτό, αστροναύτης βασικά, το οποίο φέγγει εκεί πέρα και ναι, ok, τίμιο θα πω, για 20 ευρώ, θα μπορούσε και πιο φθηνό είναι αλήθεια. Κάποτε σκεφτείτε είχε 40 πλάς ευρώ, τα οποία δεν νομίζω ότι τάξιζε και πάρα πολύ 40 ευρουλάκια το συγκεκριμένο, οπότε ναι. Ο τυχερός που το κέρδισε, ας μου γράψει από κάτω, να του το στείλω. Ελπίζω να το απολαύσει, ελπίζω να το χαρεί. Οπότε μπείτε και εσείς στα βίντεο που κάνω από εδώ και πέρα. Έχετε το νου σας στα short, πατήστε like, subscribe, ό,τι θέλετε από κάτω για να ακολουθείτε. Μπείτε και στο Instagram γιατί τα ποστάρω κατά καιρούς. Οπότε ναι, ό,τι σας αρέσει, ό,τι σας ευχαριστεί. Το συγκεκριμένο δεν με ξετρελάνε τόσο όσο περίμενα, πρέπει να ξετρελάθω πιο πολύ. Αλλά όποιος το κέρδισε, φίλε μου, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, εντωμεταξύ το είδα το σχόλιο αλλά δεν θυμάμαι πως το λένε, θα το δείτε πάλι γραμμένο, γράψτε μου από κάτω το email σου ή ένα Facebook προφίλ ή ένα Instagram για να σε βρω, για να, να σου το στείλω. Λοιπόν, συγχαρητήρια θα πω, οπότε μπείτε κι εσείς, το επόμενο είναι ωραίο, νομίζω θα σας αρέσει πάρα πολύ που θέλω να δώσω και θα μου πεις Κώστα γιατί το κάνεις αυτό. Γιατί απλά έτσι θέλω. Θέλω να κάνω κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό και κάτι αρκετά πρωτότυπο. Η αλήθεια είναι ότι αν το κάνει κάποιος ο οποίος είχε χιλιάδες, αρκετές χιλιάδες κόσμο, θα γινόταν χαμός.
Αλλά τι να κάνουμε, εμείς είμαστε μικροί YouTubers, οπότε εμείς οι μικροί YouTubers δεν έχει τόσο μεγάλο αντίκτυπο. Οπότε είστε και πιο τυχεροί εσείς, γιατί έχετε πιο πολλές πιθανότητες να κερδίσετε. Τώρα που το βλέπω έτσι μ' αρέσει. Λοιπόν, anyway, σας χαιρετώ εγώ να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας. Λοιπόν, Κώστας από το μέλλον εδώ, δεν άντεξα και πήγα και πήρα και δεύτερο, σας είπα, ήρθε, το οποίο είναι αυτό εδώ, εμείς ανοίξαμε αυτό. Αυτό είναι πολύ πιο ποιοτικό από αυτό, το πρώτο, και έχει τελείως διαφορετικά εφέ. Δηλαδή βλέπετε, τα εφέ του δεύτερου είναι αυτά εδώ, είναι λίγο πιο smooth η κίνηση του γαλαξία, δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε, ενώ αυτό είναι λίγο πιο boom, πάρτο. Το τηλεκοντρόλ του δεύτερου είναι αυτό εδώ, που τυπικά είναι αυτό που είδα και που ήθελα. Okay, τώρα είναι θαμπό, θα το δείτε θαμπό, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, έχει ένα κακό όμως. Παρόλο που είναι υπέροχο, γαμάτο, θεϊκό, αυτά τα ρημαδολέιζερ αστέρια δεν σβήνουν τελείως. Ενώ σε αυτό εκεί το μικρό που είναι λιγότερο ποιοτικό, καταρχάς συγχρονίζεται και με τη φωνή. Ξέχασα να σας το πω γιατί το είδα μετά αυτό, το κατάλαβα έτσι όπως ήταν. Φαινόταν, αλλά αν μιλάς, αλλάζει χρώματα μόνο του. Ναι. Φαντάζομαι ότι είναι. Αν τον ενεργοποιήσει τώρα, το έχω κλειστό μάλλον. Λοιπόν, βλέπετε ότι είναι λίγο διαφορετικό. Αλλά σβήνουν τελείως τα αστέρια. Από αυτό δυστυχώς μπορείς να το αλλάξεις, να κάνει breath in, breath out, αλλά δεν μπορείς να τα εξαφανίσεις. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα να μην τα έχει αυτά τα αστέρια. Μπορεί να το πειράξω, να το σπάσω, να βάλω ταινία. Δεν ξέρω, θα μπορούσα. Αλλά το εφέ από πίσω του γαλαξία είναι πιο ωραίο. Σαν nebula είναι. Είναι πιο smooth. Αυτό είναι λες και πας μέσα σε ένα wormhole. Ίσως σε μεγαλύτερη επιφάνεια, τώρα το έχω πολύ κοντά στον τοίχο, να απλώνει πιο ωραία και απλώνει πιο ωραία, αλλά είναι τελείως διαφορετικό. Νομίζω ότι, γι' αυτό σας λέω, είναι ζαριά. Περίεργο μένα, αλλά καλό είναι που πήρα δύο, τουλάχιστον πήρα δύο κι εγώ σαν τον Μπαμπίνο. Οπότε, ναι, αυτό μου αρέσει ποιοτικά. Το δεύτερο που δεν το είδατε σε unboxing και είναι πιο καλό ποιοτικά, είναι πιο ωραίο, είναι πιο ποιοτικό, πιο στιβαρό, πιο ταχύλια δύο. Έχει πολύ πιο smooth. Επίσης ακούγονται τα μοτρίκια από τα δύο καθώς γυρίζουν. Αυτό είναι πιο γρήγορο, το βλέπετε. Αλλά αυτά τα ρημαδοφώτα δεν φεύγουν με τίποτα, τα λαμπάκια από πίσω. Δεν μπορώ να τα σβήσω, μπορώ να τα κάνω smooth, να αναβοσβήνουν πιο γρήγορα. Η φωτεινότητα τους δεν επηρεάζεται τόσο πολύ. Αλλά όπως και να έχει, νομίζω ότι και τα δύο μου αρέσουν. Γι' αυτό που είναι και τα δύο καλά είναι. Αυτό θα πάει σε πιο μακρινή απόσταση. Μέχρι να το δώσω, να μου απαντήσει από κάτω στα σχόλια το παιδί που το κέρδισε, ή αν 22, ξαναείδα το τέτοιο νομίζω, ή αν 22 αν δεν κάνω λάθος. Φίλε μου, γράψε μου από κάτω, δώσε μου ένα link, κάτι να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε. Αυτό, αν το θέλετε, 25 ευρώ είναι. Εντάξει, μια ζαριά είναι, που τη ρίχνετε και την παίρνετε. Αλλά νομίζω είναι ωραίο διακοσμητικό. Για το δωμάτιο εδώ είναι υπέροχο. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, αλλά νομίζω ότι είναι ωραίο. Αυτά, like, subscribe και τα συνάφη. Ξέρετε από κάτω, κάντε λίγο support. Βοηθήστε λίγο να ανεβούμε, γιατί τόσα χρόνια παλεύω και παλεύω. Και με τη βοήθειά σας έχουμε φτάσει ως εδώ και μπορούμε να πάμε ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, αυτά από μένα. Να έχετε μια όμορφη μέρα, παιδιά. Σας χαιρετώ. Bye!